Φίλες και φίλοι του Radio Net της Εθνοφρένειας, γεια σας. Ο Νίκος Τζιόπας στο μικρόφωνο, με πολλή εθνοφρένεια και σήμερα, σε μια εποχή που το ελληνικό κράτος τιμά ανθρώπους που δίχασαν τον ελληνικό λαό, που αγωνίστηκαν για να διχαστεί ο ελληνικός λαός, που ήταν κατάσκοποι ξένων χωρών στην πατρίδα μας, όπως τον Μπελογιάννη, όπως ο κύριος Μπελογιάννης, ο Μπελογιάννης τον οποίο τίμησε το ελληνικό κράτος, την ίδια ώρα που το σπίτι του Κωστή Παλαμά πέφτει. Το σπίτι του Παύλου Μελά, από όπου ο Παύλος Μελάς ξεκίνησε να απελευθερώσει την Μακεδονία, να μεγαλώσει την Ελλάδα, βρίσκεται υπό εγκατάλειψη. Εμείς τιμούμε ανθρώπους που διχάζουν τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, τι να κάνουμε. Αλλά σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για πραγματικούς ήρωες, θα μιλήσουμε για ανθρώπους της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, οι οποίοι τέτοιες μέρες πριν από πάρα πολλά χρόνια έδωσαν τη ζωή τους για να αποτιναχθεί ο τουρκικός ζυγός. Θα μιλήσουμε για μια ταινία, την Έξοδο 1826, την οποία έχω παρουσιάσει από την εκπομπή μου και στο παρελθόν. Έχω την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο στούντιο του Radio Net τον κύριο Νίκο Ηλιόπουλο. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι έφορος του τμήματος πολιτιστικών του Συλλόγου Αμφικτίωνες. Κύριε Ηλιόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τζιόπα. Σας ευχαριστώ θερμά εκ προημίου για την σημερινή συνάντηση και για το χρόνο που θα μου αφαιρώσετε για να παρουσιάσουμε την ταινία. Καταρχάς θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το τι πραγματεύεται ο σύλλογος σας, ο σύλλογος που εκπροσωπείτε, οι Αμφικτίωνες, οι οποίοι νομίζω δραστηριοποιείται και στα τμήματα αθλητισμού. Βεβαίως. Ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αμφικτίωνες, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αποτελείται από τρία τμήματα. Δύο είναι αθλητικού ενδιαφέροντος και το άλλο είναι του πολιτιστικού. Στο πολιτιστικό τμήμα, όπως αναφέρατε, είμαι έφορος εγώ, δηλαδή είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, με ομιλίες, με θέματα ενδιαφέροντος, ιστορικού ενδιαφέροντος και εξέλιξης της ιστορικής συνέχειας της περιοχής. Ωστόσο, προγραμματίζουμε ομιλίες, εκδηλώσεις όπου μπορούν άνθρωποι των γραμμάτων να παρουσιάσουν το έργο τους ή το πνεύμα τους. Και ταυτόχρονα έχουμε δύο αθλητικά τμήματα. Ένα είναι του μαζικού αθλητισμού, όπου κάποιος μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες όπως ήταν πέρυσι το φθινόπωρο στις πρώτες αμφικτιονικές εκδηλώσεις, ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιόμετρων. Και το τμήμα hardball, το οποίο είναι ακαδημία hardball και απευθύνεται σε μικρά παιδιά από την ηλικία των 6 ετών μέχρι και 18 και γίνεται εκμάθηση από τον προπονητή μας, τον Αποστόλη τον Πουγκακιώτη. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό το έργο του Συλλόγου. Και στα πλαίσια λοιπόν της πολιτιστικής σας δραστηριότητας έχουμε αυτή την ταινία Έξοδος 1826, η οποία, μάλλον να σας αφήσω καλύτερα, να μου πείτε εσείς δύο λόγια για την ταινία. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο γιατί ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ενδιαφέροντα θέματα και γιατί φέρουμε την ταινία στην πόλη. Καταρχάς, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, η οποία δεν θα μπορούσε να φιλοξενηθεί ή δεν θέλανε να φιλοξενηθεί από κάποια επίσημους κινηματογράφους. Οπότε υπήρχε αυτό το κενό, το εκμεταλλευτήκαμε και αποφασίσαμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα φιλοξενήσουμε την ταινία στην πόλη μας. Λόγω του πρόσφατου εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και θέλοντας να τιμήσουμε όχι απλά ως τιμή και αναφορά στους ήρωες του 1821, αλλά να μεταλαμπαδεύσουμε και στους νεότερους το πνεύμα της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργήσαν συλλογικά, αδιαφορώντας για την ατομική τους υπόσταση και δίνοντας υπόσταση στο συλλογικό καλό, στο συλλογικό γίγνεσθε. Αυτό είναι κάτι που περνάει κάποιες φορές απαρατήρητο, γιατί στεκόμαστε μονάχα στην επιφάνεια, στο αν θα γίνει παράλληλα, πότε θα γίνει, ποιοι θα είναι οι σημειοφόροι κτλ. Η ουσία είναι να καταδείξουμε το πνεύμα εκείνων των ανθρώπων που αφιερώσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν την ίδια τους τη ζωή προκειμένου να κερδίσουν ένα ύψιστο ιδανικό που ήταν η ελευθερία. Αυτό θέλουμε να το τιμήσουμε και εφόσον μας δίνεται ευκαιρία μέσα από την ταινία Έξοδος 1826 του σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα, έρχεται στην πόλη μας στα μέσα περίπου Απριλίου, δηλαδή ουσιαστικά τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στις 17, στις 18 και στις 19, τρεις προβολές οι οποίες θα γίνουν σε διαφορετικό χρόνο, καθότι η τρίτη είναι εργάσιμη μέρα, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, οπότε την μεταθέσαμε για τις 9 και 4 το βράδυ. Ενώ οι άλλες δύο μέρες η προβολή θα είναι στις 8 το απόγευμα. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε 16, 17 και 18... 17, 18 και 19. 17 και 18 και 19 Απριλίου. Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου, στηρίξτε την ταινία. Είναι μια ταινία που, όπως μας είπατε κύριε Ηλιόπουλο, είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό δεν βοηθιέται. Εγώ το βλέπω καθημερινά και στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν προβάλλεται η ταινία, δεν διαφημίζεται. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και θέλουν να δουν την ταινία, θέλουν να τη στηρίξουν.
και από μόνοι τους παίρνουν τηλέφωνα στους κινηματογράφους, επειδή έχω πολλές περιπτώσεις, ακόμη και στη Γερμανία συμβαίνει αυτό, και παρακαλούν τους κινηματογράφους να φέρουν την ταινία ώστε να στηριχτεί. Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Από συνομιλία μας με τον Βασίλη Τσικάρα, τον σκηνοθέτη, ήδη γνωρίζουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά και στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι που την έχουν δει είναι κατανυθουσιασμένοι, γιατί πέρα από τα πολύ ωραία τοπία που προβάλλει και την ωραία εικόνα και φωτογραφία, το περιεχόμενο και η πλοκή είναι μια ταινία βέβαια ιστορική, αλλά έχει αυτό τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση που περιγράφαμε πριν των ανθρώπων, και αυτό εκδηλώνεται στα πρόσωπα των ηθοποιών, γιατί αποτελείται από πολύ ωραίο cast, πολύ δυνατούς ηθοποιούς, και ταυτόχρονα θα έχουμε την τιμή την πρώτη μέρα της προβολής της ταινίας στην πόλη μας να έχουμε μαζί μας τον ίδιο το σκηνοθέτη και ίσως και κάποιους ηθοποιούς που θα τιμήσουν την ταινία στην πρώτη της προβολή στο θέατρο Λαμίας, όπου και θα γίνουν οι προβολές. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλό τάξιδι στην ταινία. Να πω μόνο δύο λόγια, αν θέλετε, αν έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Τζιόπα. Βεβαίως. Ότι αφορά την ιστορία κάποιων ανδρών οι οποίοι ξεκινούν από την Σαμαρίνα, όπως λέγεται το παραδοσιακό τραγούδι, και κατευθύνονται προς το Μεσολόγγιο, που θα βοηθήσουν στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826. Να πω επίσης ότι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Λεωνίδας ο Κακούρης και η Μαρία Ανδρούτσου. Και βέβαια καλούμε το κοινό της Λαμίας, τους ανθρώπους που αγαπούν την ιστορία και είναι υπέρμαχοι της ιστορικής συνέχειας, να έρθουν να δουν την ταινία, να τιμήσουν αυτή την προσπάθεια ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν ανεξάρτητα, παρά τη δυσκολία των εποχών, να τιμήσουν το πνεύμα και τον ηρωισμό εκείνης της εποχής. Και ταυτόχρονα να αναφέρω ότι το εισιτήριο θα είναι μόνο 5 ευρώ, μια συμβολική τιμή για να μπορέσουν όλοι να έρθουν να την παρακολουθήσουν, μικροί, μεγάλοι, και κυρίως απευθύνομαι ως εκπαιδευτικός και στους μαθητές γυμνασίων, λυκείων, δημοτικού, να έρθουν, γιατί πραγματικά αξίζει ταινία, και έχουμε έγκριση και από το Υπουργείο Παιδείας ότι είναι μια ταινία που πραγματικά θα μπορούσε να προβληθεί και σε δημοτικά και σε γυμνάσια και σε λύκεια. Δηλαδή έχουμε πιστοποίηση, θα λέγαμε εισαγωγικά, στο ότι η ταινία πραγματικά απευθύνεται και το υλικό το οποίο περιέχει είναι αξιόλογο και κατάλληλο και για μαθητές. Μάλιστα. Οπότε να καλέσουμε όλους τους Λαμιώτες να πάνε να δουν την ταινία, όλους τους θεωτείς, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, στο ΔΠΘ Λαμίας, 17, 18, 19 Απριλίου. Κύριε Λιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε και εύχομαι ο κόσμος της Λαμίας να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και να έρθει να μας τιμήσει με την παρουσία του στο Δημοτικό Θέατρο στις 17, 18 και 19 Απριλίου. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που παρακολουθήσατε και τη σημερινή Εθνοφρένεια. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη με ηχογραφημένη εκπομπή από τη Γερμανία. Μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε ωραίοι Έλληνες, και βλέποντας αυτή την ταινία θα γίνετε πιο ωραίοι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.